Επιστρέφουμε τώρα στο τέταρτο μέρος της εκπομπής μας και τελευταίο. Θα δούμε τα προβλήματα που καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, που μιλά για εγκληματική αδιαφορία των αρμοδίων και την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Θεόδωρος Τσαϊρίδης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσαϊρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μιλάτε για εγκληματική αδιαφορία, κύριε Τσαϊρίδη. Τι είναι αυτό που φτάνει εσάς να περιγράφετε με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στο σώμα, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, και να ζητάτε τη λήψη άμεσων μέτρων? Κοιτάξτε, οι ελλείψεις και οι παραλήψεις αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πλέον δεκάδες κρούσματα που θετικών αστυνομικών σε πάρα πολλές υπηρεσίες σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης, εκατοντάδες αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τεθεί σε καραντίνα και οι οποίοι πολλοί εξ αυτών δεν τίθεται καν σε προληπτικό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή είναι καθημερινά δεκάδες αστυνομικοί οι οποίοι πραγματοποιούν υπηρεσίες 8 ώρες μέσα σε νοσοκομεία είτε για τη φύλαξη ανηλίκων, ακόμα και σε πτέρυγες COVID όπου φυλάσσονται κρατούμενοι, διότι μετά από 8 μήνες δεν έχει προβλεφθεί ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και το τι θα έπρεπε να γίνει. Πρόσφατα αν εννοείται φυλακές, θα βρίσκονταν οι κρατούμενοι που είναι θετικοί στα ίδια νοσοκομεία και στις ίδιες μονάδες COVID με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ακριβώς. Θα έπρεπε να διαμορφωθεί ένας ειδικός χώρος, έτσι ώστε να μπορούν και οι κρατούμενοι να νοσηλευτούν έτσι όπως πρέπει να νοσηλευτούν, αλλά και οι αστυνομικοί να προστατευτούν. Όταν οι υγειονομικοί λένε να αποφεύγουμε ακόμη και την μετακίνηση στα νοσοκομεία με ήπια συμπτώματα και οι αστυνομικοί μπαίνουν καθημερινά μέσα στα νοσοκομεία, αντιλαμβάνεστε ότι ο κίνδυνος της υγείας και της ασφάλειας αυξάνεται. Όταν πρόσφατα βρέθηκε θετικός κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών και έπρεπε να γίνει έλεγχος και σε κάποιους συγκρατούμενους του που ήρθε σε επαφή. Αντί να πάει κλιμάκιο του ΕΔΙ στις φυλακές, στήθηκε ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση και 10 κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομιακό ίδρυμα με όλους τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας, γιατί αρνήθηκε ο ΕΔΙ να πάει στις φυλακές. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι πράγματα. Αυτό έγινε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσαϊρίδη. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται. Βγήκαν οι κρατούμενοι, κάνατε εσείς συνοδεία των κρατουμένων για να πάνε στο νοσοκομείο αντί να πάνε να κάνουν τα τεστ μέσα στις φυλακές? Ακριβώς. Πείτε μου, σε ποιο φυσιολογικό πράγμα. Βγήκαν για να κάνουν τεστ, όχι για να νοσηλευτούν. Το ξαναλέω για να διευκρινίσουμε. Ξεκάθαρα, ναι, δημόσια σας τα λέω με το όνομά μου. Δεν είναι ότι τα λέμε ανώνυμα. Συγκεκριμένα θα σας πω αυτή τη στιγμή σε υπηρεσία πρώτης γραμμής, μάχημη υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει βαριά εγκληματικότητα. 5 θετικοί αστυνομικοί, 20 σε καραντίνα από τους 50, όλοι χρησιμοποιούν τα ίδια οχήματα. Όλοι χρησιμοποιούν τους ίδιους αλάμους να αλλάξουν τα ίδια υλικά και δεν πάει ένα κλιμάκιο να ελέγξει το σύνολο του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε πραγματικά απροστάτευτοι ότι κανένας δεν νοιάζεται για μας και το μόνο που κάνουν είναι να μας ζητάνε να βρισκόμαστε εδώ και 8 μήνες έξω στο δρόμο για να δούμε αν τηρούνται τα περιοριστικά μέτρα που το σεβόμαστε και θα βάλουμε και βάλαμε πλάτη και θα βάλουμε και πλάτη και θα συνεχίσουμε να βάζουμε πλάτη ώστε να βγει η χώρα από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αλλά δυστυχώς το κράτος το μόνο που κάνει είναι να έχει απαιτήσει από τους αστυνομικούς να κουνάει το δάχτυλο στους πολίτες και ουσιαστικά εμείς προσωπικά δεν βλέπουμε να λαμβάνει κανένα μέτρο για να μας προστατεύσει. Τα τεστ γίνονται με δική σας πρωτοβουλία και δαπάνη, κύριε Τσαϊρίδη? Κοιτάξτε, είναι τεράστια η συμβολή του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου, όπου πηγαίνουμε και εδώ επικρατεί παραλογισμός βέβαια. Για να πάει ένας αστυνομικός να κάνει τεστ με συμπτώματα, θα πρέπει πρώτα να πάει στα πολυατρία, να πάρει παραπεμπτικό, ναι, για να πάει στο 424. Από εκεί αυτό πέρα, που ισχύει γενικά για τις εξετάσεις που κάνετε εσείς. Ναι, γενικότερα ισχύει, ναι, απλά αντιλαμβάνεστε. Ισχύει και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή. Αν ο αστυνομικός έχει συμπτώματα και αναγκάζεται να πάει σε υπηρεσία με συμπτώματα, να χτίσει επαφή με πόσους ακόμα συναδέλφους για να πάρει ένα παραπεμπτικό και να πάει, αυτά έπρεπε να γίνονται ηλεκτρονικά. Έπρεπε να εξελιχθούν, γιατί μιλάμε 8 μήνες μετά. Δείξαμε ανοχή στην αρχή, όπου δεν υπήρχε καν υγειονομικό υλικό και εμείς ως Ένωση μέσω δωρεών και μέσω των συνδρομών των μελών μας δώσαμε 10.000 ευρώ σαν Ένωση για να αγοράσουμε μάσκες, αντισηπτικά, γάντια και όλα αυτά όταν δεν υπήρχε. Δείξαμε την ανοχή σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, πρωτόγνωρη ναι, αλλά 8 μήνες μετά το να συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία λέμε, το να μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας κρατούμενους θετικούς στον ιό και να τους λένε ότι στην αρχή βγαίνετε σε καραντίνα, μετά δεν βγαίνετε σε καραντίνα, μετά ξαναμπαίνετε σε καραντίνα, όλα αυτά δυστυχώς απογοητεύουν το προσωπικό και την αντιμετώπιση τόσο από την ηγεσία όσο και από το κράτος.
ακόμη και τα περίφημα plexiglass. Πάτε στις υπηρεσίες, στις αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης να δείτε αν έχουν τοποθετηθεί πουθενά. Πότε θα τοποθετηθούν, όταν τελειώσει η πανδημία? Μάλιστα. Και η προστασία η δικιά μας είναι συνυφασμένη με την προστασία των πολιτών. Εμείς είμαστε έξω. Εμείς κάνουμε καθημερινά χιλιάδες ελέγχους. Αν νοσούν οι αστυνομικοί και μεταφέρουν τον ιό, για ποιο περιορισμό της διασποράς μιλάμε? Έγινε lockdown στην πόλη και δυστυχώς περιορίζεται ο κόσμος. Κλείνουν τα μαγαζιά, δημιουργείται όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση και εμείς είμαστε έξω απροστάτευτοι. Τι περιμένετε ως απάντηση τώρα, κύριε Τσαϊρίδη? Τι να περιμένουμε? Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Έχουμε ζητήσει προληπτικούς ελέγχους. Έχουμε ζητήσει ελέγχους αστυνομικών όταν γυρνάνε από την άδεια. Πρόσφατα κάναμε και πρόταση να εκπαιδευτεί τουλάχιστον το υγειονομικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να γίνονται τα τεστ τουλάχιστον εντός του σώματος, για να ελέγχονται οι αστυνομικοί και να μην ταλαιπωρούνται οι αστυνομικοί και να μην δημιουργείται όλο αυτό το χάος. Δυστυχώς σε τίποτα δεν παίρνουμε απάντηση. Και μονίμως παρουσιάζεται και από το Υπουργείο μας μια ωρεοποίηση της κατάστασης. Πρόσφατα στη Βουλή ακούσαμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Οικονόμου, να λέει ότι υπάρχουν περιπολικά κατάλληλα διαμορφωμένα για ύποπτα κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μόνο ένα. Για 2 εκατομμύρια κόσμο σε ένα περιπολικό με plexiglass μπορεί να καλύψει τις ανάγκες? Όχι. Plexiglass, όπως σας είπα, δεν έχουν τοποθετηθεί. Γιατί οι κλούβες έχουν plexiglass? Οι 10 κρατούμενοι που μεταφέρθηκαν για να κάνουν εξετάσεις, πώς μεταφέρθηκαν? Είναι ειδικά διαμορφωμένος ο χώρος εκεί πέρα. Από εκεί πέρα σας λέω, οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Δεν γίνονται προληπτικά τεστ στους αστυνομικούς. Δεν γίνονται τεστ σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως σας ανέφερα πριν. Σε κεντρικό τμήμα της πόλης εμφανίστηκαν 4 κρούσματα, όπου μπαινοβγαίνει εκατοντάδες κόσμου κάθε μέρα και εκατοντάδες συναδέλφων, επειδή αποτελεί κεντρικό τμήμα της πόλης. Και δυστυχώς ούτε σε αυτό δεν πήγε κλιμάκιο να κάνει καθολική εξέταση των συναδέλφων. Και απορούμε πότε θα κινητοποιηθούν κλιμάκια του ΕΟΔΗ για την αστυνομία. Εύλογο το ερώτημα τώρα. Και να σας πω κάτι. Σίγουρα δεν ρίχνουμε ευθύνη στον ΕΟΔΗ, διότι γίνεται ο κακός χαμός γενικότερα. Βλέπουμε και σε άλλες δομές όπου υπάρχουν προβλήματα. Θα έπρεπε όμως το κράτος, γι' αυτό μιλάμε για κρατική ευθύνη, θα έπρεπε το κράτος να έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες ώστε να προστατεύσει τους αστυνομικούς, τους οποίους απαιτεί να είναι παντού στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα, κάναμε και την πρόταση για το υγειονομικό προσωπικό το δικό μας. Mm-hmm. Αυτά όμως έπρεπε να είχαν προβλεφθεί ήδη. Σωστά. Όλοι ήξεραν ούτως ή άλλως ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα και εσείς ήδη από σήμερα στη Θεσσαλονίκη κυνηγάτε τα SMS και τις βεβαιώσεις του εργοδότη για τις μετακινήσεις. Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτό, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Τα είχαμε πει και την πρώτη φορά. Δεν είναι τιμωρητικός. Είμαστε έξω να συμβάλλουμε στην προστασία όλων για να βγει η χώρα από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα πρέπει όμως και το κράτος και όλα τα κόμματα και ειδικά η κυβέρνηση να τηρεί ίσες αποστάσεις και να εφαρμόζει τα μέτρα οριζόντια σε όλους. Δεν μπορεί η αστυνομία σε κάποιες περιπτώσεις να είναι αμήλικτη και με βάση τις εντολές, έτσι, διότι την δυσφορία του κόσμου την πληρώνει απλώς ο αστυνομικός. Και δεν μπορεί σε άλλες περιπτώσεις να καθόμαστε από απόσταση σε συγκεντρώσεις ατόμων συγκεκριμένου χώρου και να παρατηρούμε. Διότι αυτό προκαλεί τη δυσφορία του κόσμου. Κύριε Τσαϊρίδη, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας δύναμη. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Θα μεταφερθούμε τώρα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Εκεί θα δούμε κάποιες εικόνες που κόβουν την ανάσα. Αν και το συγκεκριμένο τρένο δεν είχε κόσμο μέσα παρά μόνο τον οδηγό του, το σημείο που σταμάτησε, θα το δούμε τώρα και στην εικόνα μας, είναι συγκλονιστικό. Και θα καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την κοινότητα, την ομογενειακή της Ολλανδίας, τον κύριο Παύλο Κερασαβόπουλο, για να μας περιγράψει αυτό που βλέπουμε. Κύριε Κερασαβόπουλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Βλέπουμε μια εικόνα η οποία πραγματικά κόβει την ανάσα και ευτυχώς που δεν τέθηκε σε κίνδυνο καμία ανθρώπινη ζωή. Έχει σταματήσει πάνω σε ένα γλυπτό άγαλμα. Τι είναι αυτό, η ουρά μιας φάλαινας είναι το γλυπτό? Έχει σταματήσει εκεί το βαγόνι, το τρένο και δεν έχει πέσει κάτω ουσιαστικά έπειτα από κάποιο πρόβλημα. Το μετρό είναι το βαγόνι του μετρό του Ρότερνταμ που προεκτείνεται και σε άλλες πόλεις εκτός του Ρότερνταμ. Είναι το τερματικό αυτό εκεί και πήγαινε για να παρκάρει. Φαίνεται ότι ο οδηγός προσπέρασε το σημείο που έπρεπε να σταματήσει και το βαγόνι εκτινάχθηκε
και βρέθηκε πάνω στην ουρά της Φάλαινας. Οι Φάλαινες αυτές οι δύο είναι ένα έργο που έγινε όταν έγινε η γραμμή του μετρό, επειδή ήταν πάνω στο νερό, για να το διακοσμήσουν ο Δήμος, έβαλε κάποιους καλλιτέχνες και φτιάξανε δύο Φάλαινες, οι οποίες φαίνεται ότι πέφτουν μέσα στο νερό με τις ουρές προς τα πάνω. Και είναι ένα τουριστικό attraction, ας πούμε. Πάει ο κόσμος και βλέπει εκεί, να βγάζει φωτογραφίες. Και το βαγόνι του μετρό σταμάτησε ακριβώς πάνω στην ουρά της μιας Φάλαινας. Αυτό τι ώρα έγινε, κύριε Κερασαβόπουλε? Έγινε ξημερώματα Δευτέρας. Δεν είχε κόσμο έξω, ούτως ή άλλως. Όχι, δεν είχε καθόλου κόσμο μέσα. Ήταν μόνο ο μηχανοδηγός, ο οποίος άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω κανονικά και ειδοποίησε για τη ζημιά που έγινε την εταιρεία. Βγήκε έξω πάνω στην ουρά, γιατί πώς... δεν κατέβηκε μόνος του από εκεί? Όχι, από την πίσω μεριά, από το βαγόνι, πήγε στο επόμενο. Γιατί το βαγόνι αυτό είναι το μισό. Mm-hmm. Το οποίο τώρα κόψανε και σήμερα έγινε με επιτυχία που το κατεβάσανε από την ουρά της Φάλαινας. Μάλιστα. Πάντως, αν ήταν διαφορετική η ώρα και άλλες συνθήκες, θα είχαμε σίγουρα κάποιο πρόβλημα με τους πολίτες μέσα. Ναι, όχι, δεν, γιατί σε αυτή τη γραμμή εκεί στο τερματικό δεν έχει, όταν πάει το μετρό να παρκάρει. Πάει δεν άδειο, έχει δεν μέσα. Έχει κόσμο μέσα. Ναι, μάλιστα. Πάει για να σταματήσει, για να είναι έτοιμο για το επόμενο δρομολόγιο, ας πούμε, την επόμενη μέρα. Ναι, ναι. Φανταστείτε πάντως, κύριε Κερασαβόπουλε, να ήταν μέρα να έβγαζαν φωτογραφίες τουρίστες από κάτω ή επισκέπτες, όσοι μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή λόγω κορονοϊού, και ξαφνικά να βλέπουν αυτό μπροστά τους. Ναι, αυτό φυσικά. Είναι εντυπωσιακό. Οι εικόνες έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, γιατί είναι τουριστικό το μέρος και το γνωρίζουν πάρα πολύ. Και ο δήμαρχος της πόλης ζήτησε από την εταιρεία να αφήσει το βαγόνι πάνω στην ουρά της Φάλαινας. Είπε ότι θα αναλάβουμε εμείς όλα τα έξοδα συντήρησης και ό,τι χρειαστεί. Γιατί είναι ένα τουριστικό γεγονός. Να μείνει εκεί το βαγόνι, χωρίς να κινδυνεύει να πέσει φυσικά. Ναι, ναι, φυσικά θα το στερεώνανε, θα το φτιάχνανε. Ο δήμαρχος το ζήτησε για να προωθήσει τον τουρισμό στην πόλη του. Μάλιστα. Εδώ γίνονται στο Ρότερνταμ αυτά και στη Θεσσαλονίκη ακόμη προσπαθούμε να αποκτήσουμε μετρό. Ποιος ξέρει, κάποια στιγμή μπορεί και εμείς να έχουμε, αλλά όχι για να κυκλοφορεί πάνω σε ουρές Φάλαινες, ούτε για το νερό. Πώς είναι η κατάσταση, με δύο λόγια, με τον κορονοϊό, κύριε Κερασαβόπουλε, και πριν σας αποχαιρετήσω. Και εδώ έχουμε προβλήματα, αν και τώρα τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε κάποια μείωση στα κρούσματα, ενώ την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή υπήρχε μια έξαρση μέχρι και το Σάββατο γύρω στις 10.000. Τώρα τις τελευταίες τρεις μέρες έχει πέσει κάτω από τις 8.000-7.500 τα κρούσματα. Με μέτρα, πάρθηκαν μέτρα για να γίνει αυτό? Ναι, ναι, έχουμε μέτρα, έχουμε μερικό lockdown σε όλη την Ολλανδία, μάσκες παντού, όπου και να βρεθούμε, μέσα έξω. Στο σούπερ μάρκετ ορισμένος αριθμός μπαίνει μέσα ανά ώρα, δεν μπορούμε να μπούμε τακτικά. Όλα πάνε με ραντεβού, όπου και να πας. Έχουν σταματήσει πάρα πολλές δραστηριότητες, έχουν κλείσει τα ρεστοράν, το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει. Το εμπόριο λειτουργεί. Το εμπόριο λειτουργεί εν μέρη. Όχι 100%, αλλά λειτουργεί κανονικά. Δεν θέλω να το σταματήσω. Μάλιστα. Και υπάρχει μείωση των κρουσμάτων. Φαίνεται ότι αποδίδουν τα μέτρα τελικά. Ναι, έχουμε πρόβλημα, γιατί σχεδόν όλες οι μέρες έχουν γεμίσει και έγιναν συζητήσεις με τα νοσοκομεία, τα σύνορα με τη Γερμανία, αν χρειαστεί να μεταφερθούν από την περιοχή των συνόρων. Επειδή τα νοσοκομεία εκεί στην επαρχία είναι πιο μικρά, κάποια άτομα να μεταφερθούν και στη Γερμανία. Και νομίζω χθες μεταφέρθηκαν δύο άτομα με κάποιο ελικόπτερο. Μάλιστα. Στο Ντούισμπουργκ. Είναι, ναι, σοβαρή η κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερασαβόπουλε, για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Έγινε, γεια σας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή με αυτές τις εικόνες από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε όλη η επικαιρότητα στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τον Σάκη Μόσχη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλους.